εκ των υποθέσεων της βασιλείας, πλην δεν είναι δύνατο να εύρωσει ουδε μίαν πρόφαση, ουδέ αμάρτημα, διότι ήτο πιστός. Και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα, ουδέ αμάρτημα. Και είπαν οι άνθρωποι ότι δεν θέλουμε να ευρεί πρόφαση κατά του Δανιήλ τούτου, εκτός αν εύρωμε τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και σατράπαιοι ότι συνήφθησαν στον βασιλέα και είπαν ούτω προς αυτόν βασιλεύ δαρίε ζήθη στον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπαιοι, οι αυλικοί και το πάρχε συνεβουλεύθησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμνη αίτησιν τεινά παρ οποιουδήποτε θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρασού βασιλεύ ούτως να ρυφθεί εις τον λάκο των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ κάμε την απαγόρευση και υπόγραψον το ψήφισμα για να μην αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών ως της δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε την γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και έγον τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις την ημέραν, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερον. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και έβρικαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτησιν και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όδεν προσελθόντες, ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγορεύσεως, λέγοντες: «Δεν υπέγραψας απόφασιν ότι πας άνθρωπος ως της κάμι αίτησιν παρ' οποιουδήποτε θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών, εκτός παρασού βασιλεύ θέλει ρυφθεί εις τον λάκο των λεόντων?» Και ο βασιλεύς απεκρίθηκε, είπεν: «Αληθινός είναι ο λόγος, κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών, ως της δεν ακυρούται». Τότε απεκρίθησαν και είπαν έμπροσθεν του βασιλέως: «Ο Δανιήλ εκείνος, ο εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποία υπέγραψας, αλλά κάμνη την δέησιν αυτού τρεις ημέρας». Τότε ο βασιλεύς ως ήκουσε τους λόγους ελυπήθη πολύ επ' αυτό και φρόντιζεν εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και ηγονίζετο μέχρι της δύσεως του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήθισαν εις τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν: «Έξευρε βασιλεύ ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδεμία απαγόρευση σου τη διαταγή την οποία ο βασιλεύς κάμνη να κηρύτει». Τότε βασιλεύς προσέταξε και φέραν τον Δανιήλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκον των λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανιήλ: «Ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, αυτός θέλει σε ελευθερώσει». Και φέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου και ο βασιλεύς εσφράγισε αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδας και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού για να μην αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανιήλ. Τότε ο βασιλεύς πήγαινε στο παλάτιον αυτού και διανυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά και ο ύπνος αυτού έφυγεν από αυτού. Εξηγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά ενωρίς το πρωί και πήγαινε με τα σπουδήσεις στον λάκο των λεόντων. Και όταν ήλθεν στον λάκο, εφώνησε με τα φωνή κλαφμυράς προς τον Δανιήλ και λάλησε ο βασιλεύς και είπε: «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ειδηνήθη να σε ελευθερώσει εκ των λεόντων?» Τότε ελάλησε ο Δανιήλ προς τον βασιλέα: «Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι η αθωότης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου βασιλεύ πτέσμα δεν έπραξα». Τότε βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσω τον Δανιήλ εκ του λάκου. Και ανεβιβάστη ο Δανιήλ εκ του λάκου και ουδε μία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεόν αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους ήτινες, διέβαλαν τον Δανιήλ και έριψαν εις τον λάκον των λεόντων αυτούς και τα τέκνα αυτών και τας γυναίκας αυτών. Και πριν φτάσωσιν εις το βάθος του λάκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατεσυνέτριψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης: «Η ειρήνη ας πληθυνθεί σε εσάς. Διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου, να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ, διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα
Και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή, και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Και πας ο ελευθερωτής και σωτήρ, και αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ, και ποιον σημεία και τεράστια είναι το ουρανό και επί της γης, ως της ελευθέρωσε τον Δανίηλ εκ της δυνάμεως των λεόντων. Και ευημέρισεν αυτός ο Δανίηλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία του Κύρου του Πέρσου. Αμήν. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν των μαθημάτων, επιστήμη κυβερνήσεως, πήραμε δύο παραδείγματα, τον Ιωσήφ και τώρα και τον Δανίηλ, με τον οποίο τελειώνουμε, πως δύο άνθρωποι, πως κάποιος άνθρωπος που ξεκινάει με δύσκολες συνθήκες, εχμάλωτος, τόσο ο Ιωσήφ και μάλιστα πουλημένος από τα αδέλφια του, εχμάλωτος στον Πετερφρή, δούλος, ο Θεός όμως ήταν μαζί του, τον ύψωσε, βρέθηκε κατηγορούμενος, ψευδός βέβαια, στη φυλακή και εκεί ο Θεός τον ύψωσε μέχρι που τον χρησιμοποίησε για το σχέδιό του, δηλαδή για να μεταφερθεί ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο. Γιατί ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, ό,τι έχει προφητεύσει, ό,τι έχει καταγραφεί στο λόγο του, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους κατάλληλους που να είναι η καρδιά τους κατά την καρδία του, ώστε πράττοντας το θέλημά του να μπορεί και ο Θεός μέσα από αυτούς να πράττει το δικό του θέλημα. Οι άνθρωποι πράττοντας το θέλημα του Θεού δίνουν την ευκαιρία στο Θεό να κάνει και ο Θεός το θέλημά του και σε αυτούς και στο περιβάλλον τους, αλλά και εν γέννη στο έργο του το Άγιο. Το ίδιο ήταν και ο Δανίηλ, και αυτός εχμάλωτος, εξόριστος, ένα παιδί μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του, τον Σεδράκ, τον Μισάκ και τον Αβδενεγό, που ο Θεός ευθύς εξ αρχής, επειδή έβαλαν στην καρδιά τους να μείνουν πιστοί, και αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί, και σε αυτό θέλω να μείνουμε και να το τονίσω λίγο περισσότερο. Αν ο άνθρωπος μένει πιστός, τι θα πει πιστός όμως? Πρώτα να πιστεύει στον αληθινό Θεό, να εμπιστεύεται τα λόγια του, δεύτερον τα λόγια του Θεού, και τρίτον να είναι αξιόπιστος εκ της πιστότητάς του εις τον Θεό. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι που προσδιορίζουν τον άνθρωπο που ο Θεός όχι μόνο τον εκλέγει, αλλά τον εκπαιδεύει, τον οικοδομεί, τον αυξάνει, του δίνει σοφία κυβερνήσεως, γιατί έχει φόβο Θεού μέσα του και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, και τον χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο που να θαυμάζουν και οι άνθρωποι και οι φυσικές δυνάμεις και οι πνευματικές δυνάμεις, αλλά και οι καταχθονίες δυνάμεις. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο Θεός τον συνετίζει. Δεύτερον, τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει. Τρίτον, πάντοτε το συμβουλεύει, δεν τον αφήνει μόνο του. Και τέταρτον, πάντοτε φροντίζει για αυτόν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και ο άλλος, ο απέναντι, ο διάβολος και ο Σατανάς, που πάντοτε αγωνίζεται να τον δελεάσει και να τον πλανήσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Πρώτον. Δεύτερον, πάντοτε αγωνίζεται να τον τρομοκρατήσει, να τον φοβήσει, για να τον κάνει να συμβιβαστεί έξω από το θέλημα του Θεού. Τρίτον, πάντοτε τον κατηγορεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων προς πάντας. Και τέταρτον, πάντοτε με πονηριά σχεδιάζει να τον πλανήσει, καθώς είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, ο οποίος θέλει να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και το επίκεντρο αυτών των δύο δυνάμεων, δηλαδή του παντοδύναμου Θεού και του διαβόλου, είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πιστός, δηλαδή πιστεύει στην ύπαρξη, στην παρουσία
στη χάρη, στο έλεος, στη δόξα, στη δύναμη, στη σοφία του Θεού, εκ τούτου εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και περπατάει, ζει με πιστότητα μέσα στο Λόγο του Θεού, και τρίτον είναι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν ο Θεός, μέσα στα πολλά που δίνει, δίνει και αυτό το υπέροχο δώρο, την επιστήμη κυβερνήσεως, το χάρισμα της κυβέρνησης, του να διαχειρίζεται δηλαδή ο άνθρωπος πρώτον τον εαυτό του με σοφία Θεού, με σύνεση Θεού ενώπιον Θεού και ανθρώπων, δηλαδή στην παρουσία του Θεού και στο περιβάλλον του, να διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις καταστάσεις που τον απασχολούν και που δημιουργούνται είτε από το Θεό, είτε κάμνοντας ο Θεός ή επιτρέποντας, είτε τις παγίδες από το διάβολο. Επίσης να διαχειρίζεται ανθρώπους, πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και προς το αγαθόν. Και τέλος να διαχειρίζεται, το πιο σημαντικό απ' όλα, τον εσωτερικό του άνθρωπο, την ψυχή του, την σχέση του με την αιώνια ζωή, με τη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας άνθρωπος που στα μάτια των ανθρώπων είναι απόλυτα επιτυχημένος παντού και στα μάτια του Θεού είναι απόλυτα ευλογημένος κατά πάντα. Ο Δανίλη λοιπόν ευθύς εξ αρχής είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και γι' αυτό ο Θεός τον ύψωσε και στον Ναβουχοδονόσορα στην αρχή της εχμαλωσίας, όταν έβαλε στην καρδιά να μην μιανθεί με τα εδέσματα των βασιλέων, να παραμείνει πιστός και άγιος στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, αλλά και στη συνέχεια και στο τέλος της αυτοκρατορίας των Χαλδαίων με τον βασιλιά τον Βαλτάσαρ, σε αυτό το ωραίο και το όμορφο ένδοξο περιστατικό που ο Βαλτάσαρ με ανέδεια, ασέβεια, αυθάδεια ονείδιζε τον Θεό το ζώντα και τα σκεύη του ναού του Θεού του ζώντος, όμως ένα χέρι έγραψε μία γραφή που μόνο δια Πνεύματος Αγίου, που μόνο ο Δανιήλ μπόρεσε να την αναγνώσει, καθώς έλεγε «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσίνε, ζυγίστησε, μετρήθης και βρέθησε λυπής και τέλειωσε η βασιλεία σου». Και εκείνο το βράδυ οι Πέρσες και οι Μίδοι, μάλιστα ο Δαρίος ο Μίδος, κατέλαβε την Βαβυλώνα και γκρεμίστηκε η αυτοκρατορία του. Τώρα πια ο Δανιήλ στη βασιλεία του Δαρίου είναι και πάλι αδύναμος, είναι πάνω από 80 χρονών. Έχουν περάσει ήδη, κοντεύουν να περάσουν τα 70 χρόνια της υπόσχεσης του Θεού να επιστρέψει το λαό Ισραήλ στη χώρα του, πίσω στην πατρίδα του. Ήταν και περίπου 10 χρόνια πιο μπροστά. Είναι πάνω από 80 χρονών. Ένα γεροντάκι που όμως ο Θεός είναι μαζί του, και αυτό φαίνεται και από τη σωματική δύναμη που του δίνει και από την ψυχική και από την πίστη που του δίνει, αλλά ιδιαίτερως και από την πνευματική διάβγεια, αρτιότητα, καθαρότητα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και ο βασιλιάς, ο Δαρίος, καθώς είχε ακούσει τόσα πολλά και άκουσε και τελευταία γενόμενα με τον Βαλτάσαρ, τον βασιλιά, αποφάσισε να οργανώσει, και είναι πάρα πολύ καλό να οργανώνουμε τις υποθέσεις της ζωής μας. Ο χριστιανός δεν είναι χήμα. Ο χριστιανός έχει τάξη, γιατί είναι ο πατέρας του Θεός τάξεως. Οργανώνει τη ζωή του, προγραμματίζει τη ζωή του. Ζει μέσα σε ένα πρόγραμμα που ίδιος το έχει φτιάξει, πάντα προσευχόμενος, αλλά είναι τέτοιο το πρόγραμμα που ο σκοπός του είναι να ευαρεστείται ο Θεός. Ο Δαρίος λοιπόν αποφάσισε να οργανώσει την αυτοκρατορία, την καινούργια και τη μεγάλη, καθώς επεξετάθησε όλη την αυτοκρατορία των Χαλδαίων. Έβαλε 3 προέδρους, οι οποίοι κυβερνούσαν όλους τους στρατράπες και τους άρχοντες του βασιλείου, και στα οικονομικά, για να μην ζημιώνεται ο βασιλεύς. Και ανάμεσα στους 3 προετοιμήθη από τον Δαρίο ο Δανιήλ ο γέροντας,
σε αδυναμία σωματική, προετοιμήθη όμως όχι γιατί έχει δυνάμεις, διότι πνεύμα εξοχωνεί το εν αυτό και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Να λοιπόν ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που έχει, όπως είπαμε, πίστη και όπως την περιγράψαμε. Πνεύμα έξοχον ήταν επ' αυτόν. Αυτό το πνεύμα το έξοχον είναι που δίνει στον άνθρωπο ο Θεός και τον καθιστά πραγματικά άνθρωπο σοφό, συνετό, άνθρωπο που να μπορεί να κυβερνάει όλες τις υποθέσεις και τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του και στη ζωή του. Όμως, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει και ο άλλος, ο οποίος ξεσήκωσε, και αυτό είναι το σοβαρό, όλους τους άλλους. Απίστευτο. Μαζεύτηκαν, λέει, όλοι οι σατράπες, οι διοικητές, οι αυλικοί, οι τοπάρχες, όλοι, εναντίον του Δανίλ. Δεν είναι παράξενο, δεν είναι πρωτοφανές. Θα τολμούσα να πω ότι είναι όσο πιο ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο σύνηθες είναι αυτό. Όσο πιο είναι διακριτέα η εύνοια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, τόσο πιο σύνηθες είναι το γεγονός να ξεσηκώνονται όλοι οι ενάντιοι εναντίον του. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, το κρίσιμο σημείο δεν είναι ποιοι είναι εναντίον σου, ούτε ποιοι είναι υπέρ σου. Γιατί ο χριστιανός δεν κάνει πολιτική, ούτε εξητάει ανθρώπους να είναι υπέρ του, ούτε φοβάται τους ανθρώπους που είναι εναντίον του. Γνωρίζει ο άνθρωπος του Θεού ότι το σημαντικότερο δεν είναι ποιοι είναι μαζί σου και ποιοι είναι εναντίον σου, το σημαντικότερο είναι αν ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Και ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί σου αν εσύ είσαι μαζί με τον Θεό. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Γιατί ο Κύριος, ο κυρίαρχος εχθρός του Δανιήλ και του ανθρώπου του Θεού είναι ο διάβολος. Αλλά και τότε, πόσο μάλλον τώρα, είναι νικημένος. Πολύ περισσότερο τώρα στην Καινή Διαθήκη που υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν χρειάζεται να είμαστε όπως ο Δανιήλ, ένας από τους τρεις που για τη δική του δικαιοσύνη ο Θεός θα τον έφερνε κοντά του. Αλλά αρκεί να πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, και πιστεύοντες να εξομολογούμεθα και να μετανοούμε, ώστε πάντοτε να είμαστε όχι εκ της ιδίας ικανότητος ημών όπως ο Δανιήλ, αλλά κατά χάριν του Χριστού όπως ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, οι όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Άγιοι, αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Τότε ήταν δύσκολο, τώρα όμως είναι πολύ εύκολο. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει επίγνωση της αδυναμίας του, της αμαρτίας του, των λανθών του και να συνηθίζει να κάνει αυτοεξέταση, να εξετάζει τον εαυτό του, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να δοκιμάζει έκαστος τον εαυτό του, ιδιαίτερα την ώρα της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, και ύστερα να απλώνει το χέρι του και να παίρνει το σώμα του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα δοκιμάζουμε τον εαυτό μας μόνο την Κυριακή ημέρα, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Αντιθέτως μάλιστα σημαίνει ότι κάθε στιγμή, καθώς είναι γεγραμμένο, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και η προσευχή μας τι νόημα έχει? Πρώτον τη μετάνοιά μας, την επιστροφή μας, την εξομολόγησή μας, γιατί εις πολλά πτεωμένα πάντες. Μια συνεχόμενη, με φόβο Θεού,
Μη λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, όχι μας τιμωρήσει ο Θεός. Μη λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο μας φράγγισε ο Θεός για την ημέρα της απολυτρώσεως. Με φόβο Θεού αδιαλείπτως να προσευχόμεθα, εξομολογούμενοι και μετανοούντες και αυτοεξετάζοντες, δοκιμάζοντες τον εαυτό μας, αν στεκόμεθα στην πίστη, στον αγιασμό και στη χάρη του Θεού. Ο Δανίηλ όμως είναι πράγματι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του και προσπάθησαν να τον βρουν σε πτέσμα. Αλλά είπαμε, ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ούτε ο Θεός βρίσκε πτέσμα σε αυτόν. Απίστευτο. Και βέβαια, αφού ο Θεός δεν έβρισκε πτέσμα εις αυτόν και το ομολόγησε, πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Έψαγναν, αλλά δεν ευρέθηκε, λέει, κανένα πτέσμα σε αυτόν. Και η αιτία ήταν, διότι ήταν πιστός. Πιστός στο Θεό. Καθώς είναι γεγραμμένο, πασό πιστεύων επ' αυτόν, δε θέλει κατεσχυνθεί. Πιστός στο Θεό, πιστός στα λόγια, στο λόγο του Θεού, στα λόγια του Θεού. Και αξιόπιστος σαν άνθρωπος του Θεού, στην παρουσία του ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και τότε σκέφτηκαν όπως ο διάβολος, ο πατέρας τους πονηρά. Πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Μπορεί εύκολα ο Θεός να γκρεμίσει τις παγίδες των κυνηγών, λέει, και μας το υπόσχεται μάλιστα μέσα από το λόγο του. Αλλά τώρα ο Θεός βλέπει και γελάει με τους πονηρευόμενους ανθρώπους, γιατί ο Θεός διαπιστώνει ότι η πονηριά τους θα πετύχει, αλλά αυτό θα είναι υπέρ της δόξης του Θεού, αλλά και υπέρ της ευλογίας του Δανίηλ. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, να θυμόμαστε. Αυτή η αρρώστια, είπε κάποτε ο Χριστός, δεν είναι προς θάνατο για τον Λάζαρο, αλλά υπέρ της δόξης του Υιού του Θεού. Θάνατος. Αλλά δεν είναι προς θάνατο αυτή η αρρώστια. Δεν έχει σημασία να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας που δημιουργούνται στη ζωή μας. Να κάνουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έχουμε δίκιο. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν είναι το σωστό ενώπιον του Θεού να υπερασπιζόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Να διεκδικούμε εμείς το δίκιο μας. Αλλά τι λέει ο λόγος του Θεού? Δότε τόπος στην οργή. Γιατί σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Και η εκδίκηση του Θεού θα είναι φοβερή εναντίον αυτών των ανθρώπων. Αυτοί οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλοι θα φαγωθούν από τα λιοντάρια. Αλλά δεν το ξέρουν. Ούτε και ο Δανιόλου το ξέρει. Ούτε και ο Δαρίος το ξέρει. Κανένας δεν το ξέρει. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Αλλά είναι αυτός τον οποίο εμπιστεύεται ο Θεός. Ο Δανίηλ. Είναι αυτός στον οποίο πιστεύει ο Δανίηλ. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδερφοί. Να ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Να ξέρουμε ότι κανείς δεν ξέρει τίποτα. Αλλά να εμπιστευόμαστε και να λέμε, ο Κύριος τα ξέρει όλα και έχει μεριμνήσει για μας, αρκεί εμείς να μένουμε στην πίστη, στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Έχει μεριμνήσει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος αν πραγματικά δεν πιστεύει. Όχι να είναι ένας χριστιανούλης που, εντάξει, πιστεύω, εντάξει, αλλά φοβάμαι κιόλας, μήπως αυτό δεν είναι πίστη. Η πίστη του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Είναι απόλυτη βεβαιότητα. Πλησιάζουν λοιπόν μεγάλη πονηριά, γρήγορα το λέω τον βασιλιά, τον πείθουνε, γιατί διαπίστωσαν ότι ο Δανίηλ έχει μια συνήθεια ενώπιον του Θεού να προσεύχεται 3 φορές την ημέρα, και είναι πάρα πολύ καλή συνήθεια. Δοκιμάστε τη και θα δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία αποτέλεσμα. Θα δείτε αλλαγές μεγάλες. Ευαρεστείτε ο Θεός σε αυτό. Και διαπίστωσαν ότι προσευχόταν 3 φορές την ημέρα και είπαν, το βρήκαμε. Και πράγματι η γνώμη τους και η έμπνευσή τους ήταν υπέροχη για αυτούς, τέλεια, αλάνθαστη.
αλλά δεν λογάριασαν το Θεό. Και έπεισαν το βασιλιά. Για ένα μήνα κανένας δεν απροσεύγεται στο Θεό του παρά μόνο σε σένα βασιλιά. Ο βασιλιάς ειδωλολάτρης πίστηκε γιατί τον τιμούσε αυτό. Αλλά όταν πίστηκε και υπέγραψε και η διαταγή των Μήδων και των Περσών δεν ακυρούται, τότε κατάλαβε την παγίδα. Του είπαν, ξέρεις ποιος είναι αυτός που δεν ακούει και δεν υποτάσσεται στην εντολή σου και στη διαταγή σου? Ο Δανιήλ που αγαπάς. Και πράγματι τον αγαπούσε και πράγματι πίστευε στο Θεό. Δηλαδή πίστευε, δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, αλλά πίστευε ότι ο Θεός του Δανιήλ είναι ένας μεγάλος Θεός. Είχε ακούσει και από προηγούμενα, είδε και τον Βαλτάσαρ, είχε ακούσει και από την Εστήρ παλαιότερα. Όχι αργότερα, λάθος. Λάθος, διαγράψτε το αυτό. Πάντως ήξερε. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και έτσι ο ίδιος του είπε, ο Θεός σου που τον λατρεύεις ημέρα και νύχτα πιστεύω ότι θα σε ελευθερώσει. Δεν πίστευε βέβαια, αλλά ήθελε να πιστεύει. Τον έβαλε μέσα στο λάκκο και πήγανε οι μεγιστάνες, έβαλαν τη δική τους τη σφραγίδα, μην την αλλοιώσει ο βασιλιάς, και τη δική του τη σφραγίδα για να μην αλλοιωθεί. Και το βράδυ δεν κατάφερε καθόλου να κοιμηθεί. Και το πρωί ξημερώματα πήγε με φωνήν κλαθμυράν να θρηνήσει το φίλο του. Κι είναι ωραίο, αδερφοί, να έχουμε φίλους ανθρώπους του Θεού. Να το πω μια φορά ακόμη. Είναι ωραίο να εκλέγεις φίλους σου, τους ευλογημένους του Θεού. Και πώς θα τους καταλάβεις? Από τον καρπό τους. Από το έργο τους, από τη ζωή τους, από το αποτελέσματά τους. Γιατί? Γιατί θα απολαμβάνεις ακόμη περισσότερο την ευλογία του Θεού και θα ακούγονται πολύ πιο έντονα οι προσευχές σου εάν πείθεις να συμφωνούνε να προσεύχονται μαζί σου. Είναι δε πολύ επικίνδυνο να εκλέγεις για φίλους σου αυτούς που συμφωνείς αλλά δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι μια λεπτομέρεια στη ζωή μας που όμως προσδιορίζει την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Και σας παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος λέει κοινωνία μεταλλήλων. Αγαπάτε αλλήλους. Αλλά είναι και κάτι που αρέσει πάρα πολύ στο Θεό. Η φιλία σου να μην προσδιορίζεται από συναισθήματα, να μην προσδιορίζεται από τη σύμφωνη γνώμη της καρδιάς σου με τους άλλους, να μην προσδιορίζεται από το συμφέρον, να μην προσδιορίζεται από οτιδήποτε άλλο εκτός από την παρουσία του Θεού. Εγώ θέλω να έχω φίλους που είναι φίλοι του Χριστού. Είναι ωραία η επιλογή αυτή, χωρίς όμως να περιφρονείς όλους τους άλλους. Αντιθέτως, να αγωνίζεσαι και τους άλλους να τους κάνεις φίλους του Χριστού. Είχε ωραίο φίλο Δανιήλ, το Δαρείο, αλλά είχε και ωραίο φίλο ο Δαρείος, το Δανιήλ. Όλοι οι άλλοι ήταν μεταξύ τους φίλοι. Και μάλιστα όλοι εναντίον του Δανιήλ και του Δαρείου, αλλά δεν είχαν καταλάβει ότι έτσι είχαν γίνει φίλοι του διαβόλου με τραγικές συνέπειες. Μια φορά ακόμη θα το πω. Ο φίλος, λέει η Γραφή, πολλές φορές είναι καλύτερος από τον αδελφό. Και πολλά πράγματα μπορείτε να διαβάσετε που γράφει η Γραφή για τους φίλους. Φίλος μας είναι ο Χριστός, αλλά να είναι και φίλοι μας αυτοί που είναι φίλοι του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Προσδιορίζει, το ξαναλέω, κατά αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται η ποιότητα της ζωής μας, της χριστιανικής. Είναι καλύτερη η ποιότητα της ζωής μας, της χριστιανικής. Και πιστέψτε με, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Λόγος του Θεού.
με κλαθμηρά φωνή. Ο Δαρίος, ο φίλος του Δανιήλ, πήγε και ρώτησε: «Δανιήλ, Δανιήλ, δούλε του Θεού του υψίστου, μπόρεσε ο Θεός σου, τον οποίον λατρεύεις ημέρα και νύχτα, να σε ελευθερώσει από τα στόματα των λεόντων?» Και προφανώς δεν περίμενε να ακούσει τη φωνή του Δανιήλ, αλλά η μία ελπίδα ήταν μέσα του, γι' αυτό και πήγε και ρώτησε. Μία μικρή ελπίδα, λες ο Θεός να μπορεί? Και άκουσε τη φωνή του Δανιήλ, δυνατή. Βασιλεύ ζήθη στον αιώνα. Ο Δανιήλ είχε δει τις προσπάθειες του Δαρίου να τον ελευθερώσει, αλλά είχε δει και την παγίδα που του είχαν στήσει. Γι' αυτό αγαπάει το Δαρίο. Γι' αυτό και η ευχή του είναι ζήθη στον αιώνα. Του εύχεται αιώνια ζωή. Ωραία ευχή. Ζήθη εις τον αιώνα. Ο Θεός μου απέστειλε έναν άγγελο αυτού. Τόσο εύκολο ήταν, σαν να του λέει. Έστειλε κανένα δημιουργία αγγέλων. Έστειλε έναν άγγελον αυτού, ο οποίος έφραξε τα στόματα όλων των λεόντων και δεν με έβλαψαν. Δηλαδή εκεί στο λάκκο ήμουν εγώ, ήταν όλα τα λιοντάρια, αλλά ήταν και ο άγγελος του Θεού μου, που τους έφραξε τα στόματα. Μα ένας άγγελος μπορεί να τα βάλει με ένα πλήθος λιονταριών? Αλληλούια, μπορεί. Αν είναι ο Θεός μαζί του. Και εξηγεί. Και ξέρω γιατί το έκανε αυτό ο Θεός μου. Και μας το γράφει και μας ο Λόγος του Θεού, για να μάθουμε πότε ο Θεός στέλνει τον άγγελό του και φράζει τα στόματα των λεόντων που έχουν επιτεθεί εναντίον μας. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ευρέθη αθωότης εν εμή ενώπιον του Θεού. Γιατί ευρέθη αγιασμός σε μένα. Καθαρότητα. Ήμουν αθώος. Δεν ήμουν ένοχος. Η αθωότητα αυτή δεν έχει σχέση με την άγνοια, έχει σχέση με την ενοχή. Ευρεθεί αθωότης, δεν ευρεθεί ενοχή σε μένα από το Θεό. Ξαναλέμε όμως ότι ο Δανιήλ ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Σε εμάς όμως μπορεί να βρίσκεται συνέχεια αθωότης, εάν μετανοούμε αυτόματα συνέχεια και εξετάζουμε συνεχόμενα τον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη που είναι του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο λοιπόν, ευρέθη αθωότης. Αν βρίσκεται αθωότης σε σένα, κανένα λιοντάρι δεν έχει εξουσία επάνω σου. Καμία δύσκολη κατάσταση δεν μπορεί να σε βλάψει. Αθωότης ενώπιον του Θεού. Αλλά και πτέσμα δεν έπραξα ενώπιον σου βασιλεύ, αλλά και αδικία δεν έκανε καμία απέναντί σου. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ιδιαίτερος, αθώος ενώπιον του Θεού και όχι ένοχος, και άγιος ενώπιον των ανθρώπων χωρίς αδικία. Αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί ο Θεός να μην τον σώζει, να μην τον υψώνει, να μην τον χρησιμοποιεί για τη δόξα του, και να μην είναι πραγματικά δούλος, σφόδρα αγαπητός. Πράγμα που μπορούμε να είμαστε σήμερα όλοι μας, αν πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση. Ωραία απόφαση, δεν είναι, αδελφοί? Κάνε μας, Κύριε, να είμαστε πάντοτε ενώπιον σου αθώοι και όχι ένοχοι. Και ποτέ να μην βρίσκεται πτέσμα επάνω μας ενώπιον των ανθρώπων. Γίνεται μόνο με το αίμα του Χριστού. Μόνο με το αίμα του Χριστού. Και μόνο με τη δύναμη και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει άλλος τρόπος? Κανένας άλλος τρόπος. Όλοι οι άλλοι τρόποι είναι αποτυχημένοι. Όσο και να αγωνίζεσαι, όσο και να προσπαθείς, ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου αγιάζει τον άνθρωπο και τον καθιστά αθώο και όχι ένοχο ενώπιον του Θεού, και αθώο, όχι ένοχο ενώπιον των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα να εξελίσσεται το τέλειο σχέδιο του Θεού. Η κρίση στους άλλους,
όλοι αυτοί που είχαν ξεσηκωθεί, μα όλοι, μεγιστάνες, οι διοικητές, οι σατράπες, οι αυλικοί, οι τοπάρχες, όλοι όσοι συνεβουλεύτησαν να τα βάλουν με τον Δανιήλ, όλους αυτούς μαζί με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, τους έριξε στο λάκκο των αιώντων όπου τους κατασπάραξαν. Και εδώ, αδερφοί, μην ξεχνάμε τίποτα. Δεν ξεχνάμε καθόλου ότι η δική μας η ζωή επηρεάζει άμεσα την οικογένειά μας. Άμεσα. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, τα παιδιά των Αγίων όταν είναι μικρά είναι Άγια. Γι' αυτό και για τους πρεσβυτέρους λέει, δεν θα είσαι πρεσβύτερος αν τα παιδιά σου κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπόταχτα. Όταν είναι μεγάλα ή όταν είναι μικρά, δεν είναι μεταϋποταγής, μεταπάσης σεμνότητος. Η οικογένειά μας εξαρτάται από μας. Να το πω πιο σωστά. Η οικογένεια εξαρτάται από τον άντρα, τα παιδιά εξαρτώνται από τη γυναίκα και η οικογένεια εξαρτάται από το ζευγάρι. Βεβαίως αυτά ισχύουν την περίοδο της πίστεως, όταν οι άνθρωποι είναι στην παρουσία του Θεού. Και εδώ έγινε το μεγάλο θαύμα τώρα. Ύστερα από όλα αυτά, ένας πλανητάρχης, παγκόσμιος κυβερνήτης, όπως κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ, στη γη αυτή, θα υπάρξει ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, αλλά δεν θα είναι άνθρωπος του Θεού. Ένας παγκόσμιος κυβερνήτης έβγαλε μία διαταγή θαυμαστή. Διαταγή εξεδόθη παρεμού. Εν όλο το κράτη της βασιλείας μου να τρέμωσιν οι άνθρωποι και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Τώρα το όνομα του Θεού κηρύτεται σε όλη την αυτοκρατορία των Μίδων και των Παρσών και τούτο χάριν ενός γέροντος. Φοβερό δεν είναι? Ένας 85, που όμως ο Θεός είναι μαζί του. Φοβερό δεν είναι? Όλοι οι άνθρωποι να τρέμουν και να φοβόνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Γιατί? Γιατί αυτός είναι Θεός ζών. Και αυτό το λέει ο Δαρίος, ο παγκόσμιος ηγέτης. Και διαμένων εις τον αιώνα. Και η βασιλεία αυτού δεν πρόκειται να φθαρεί. Και η εξουσία αυτού θα είναι μέχρι τέλους. Και αυτός θα είναι ο ελευθερωτής και ο σωτήρ. Αυτός είναι ο οποίον σημεία και τεράστια είναι το ουρανό και επί της γης. Ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμειος των λεόντων. Και έγραψε το Πνεύμα το Άγιο τα λόγια του και τη διαταγή του στο Λόγο του Θεού. Λόγος Θεού, ο Λόγος του Δαρίου. Γεγραμμένος Λόγος Θεού, ο Λόγος του Δαρίου. Χάριν ενός γέροντος. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτό βέβαια δεν τέλειωσε εκεί. Αυτό είναι καταλυτικό για τη συνέχεια. Γιατί ο Δαρίος άλλο ένα χρόνο βασίλευσε, 2 χρόνια είναι συνόλο. Και όταν συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια της υπόσχεσης του Θεού, βασιλιάς ήταν ο ανιψιός του Δαρίος, ο οποίος γνώριζε από κοντά όλα όσα συνέβησαν, όσα έλαβαν χώρα με το Δαρίο το θείο του, τον οποίον τον τιμούσε, τον εκτιμούσε, γιατί αυτός ήταν εκείνος που ο Θεός χρησιμοποίησε για να γίνει ο Δαρίος, ο Κύρος, αυτός που υπήρξε και αυτοκράτορας, ώστε μόλις έλαβε τη βασιλεία, εξόδωγε και αυτός το δικό του διάταγμα. Και το εξέδωκε όχι για μόνο για αυτό που έκανε ο Θεός με το Δαρία, αλλά γιατί του εδόθη ευκαιρία να διαβάσει και την προφητεία, τον προφητικό λόγο που ο Θεός πριν 150 χρόνια είχε κάνει με τον Ισαΐα, ονομαστεί με το όνομά του για τον Κύρο. «Με διέταξε», είπε ο Θεός, «να μεταφέρω το λαό Ισραήλ». Δεν ήξερε ότι τώρα ήταν τα 70 χρόνια, πιθανόν,
αλλά όλα γίνονται στο χρόνο του. Με διέταξε ο Θεός. Όποιον θέλει από το λαό Ισραήλ, να του δώσω όλα τα απαραίτητα, πλούτη, χρυσάφια, τα σκεύη του ναού, να του προσφέρω ασφάλεια και να το μεταφέρω στη γη Ισραήλ για να οικοδομήσουν εκεί την Ιερουσαλήμ, την πόλη του μεγάλου του βασιλιά και το ναό των οίκων του Θεού του Ζώντος. Και όλα αυτά μέσα σε ένα υπέροχο σχεδιασμό χρονικής τελειότητος. Γι' αυτό, αδερφοί, να ξέρουμε αυτό που είναι γεγραμμένο και είναι αλήθεια: οι χρονικοί καιροί ανήκουν στο Θεό. Και για την ιστορία των ανθρώπων, αλλά και για την προσωπική σου ζωή. Μη βιάζεσαι να πάρεις κάτι που ο Θεός δεν το έχει ετοιμάσει για σένα τώρα. Γιατί δεν θα είναι το τέλειο. Μπορεί να είναι καλό, καλούτσικο, αλλά δεν θα είναι το τέλειο. Γι' αυτό και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Έχομεν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός μας. Μη βιάζεσαι, μόνο να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι ο Θεός να τα κάνει όλα και θα τα κάνει. Εάν βρεθείς πιστός ή πιστή, αν βρεθείς αθώος από ενοχή ενώπιον του Θεού και αθώος από αδικία ενώπιον των ανθρώπων, θα τα κάνει στο δικό του χρόνο, με έναν τρόπο τέλειο, μοναδικό, για τη δόξα του, αλλά και για την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Ας μην ξεχνάμε, αδερφοί, ποτέ να μην το ξεχάσεις. Πάντοτε να το έχεις στο μυαλό σου, ότι ο Θεός έχει ένα καλό σχέδιο για σένα. Πολύ καλό. Που θα σε οδηγήσει, εάν είσαι πιστός και διατηρήσεις την πίστη σου. Αν βρίσκεσαι πάντοτε αθώος ενώπιον του Θεού και όχι ένοχος, και αν πάντοτε βρίσκεσαι αθώος ενώπιον των ανθρώπων, χωρίς αδικία, βεβαίως πλημμένος με το αίμα του Χριστού, θα σε οδηγήσει στην πλήρη, τέλεια, απόλυτη ευλογία. Το ξαναλέω, στην πλήρη, τέλεια, απόλυτη ευλογία, την προετοιμασμένη από το Θεό για σένα, προκαταβολής κόσμου, όχι για να την απολαμβάνεις εδώ, που και αυτό θα γίνεται, αλλά για να είναι πλήρης ο μισθός σου εκεί, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί, πλήρης ο μισθός μας. Πλήρης ο μισθός μας εκεί. Και αυτό εξαρτάται από εδώ. Πιστός, αθώος χωρίς ενοχή ενώπιον του Θεού, αθώος χωρίς πτέσμα ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και με μεγάλη υπομονή να αφήνεις το Θεό να προπορεύεται για να σου χαρίσει την πλήρη, τέλεια και απόλυτη ευλογία, ώστε εδώ, ώστε ο μισθός σου εκεί να είναι πλήρης. Αμήν. Το εύχομαι σε όλους σας.